ήταν για μας ένα παιχνίδι εξ αρχής δύσκολο. Με μια ομάδα που κάποιοι ίσως να τη βλέπουν διαφορετικά, εγώ τη βλέπω ότι η βαθμολογική της θέση είναι εντελώς πλασματική. Την ξέρω χρόνια, έχω παίξει χρόνια μαζί της. Την αναλύσαμε πάρα πολύ στις τελευταίες 15 μέρες και σαν ομάδα. Και ξέρουμε όλοι, όπως ξέρετε κι εσείς, ότι ο Ηρακλής Αχνών, η θέση που είναι πλασματική, άρα λοιπόν για μας ήταν ένα ντέρμπι. Και όπως έγινε, είμαστε ευχαριστημένοι. Βέβαια, η συνολική εικόνα του παιχνιδιού έχει εκατέρωθεν ευκαιρίες. Έχοντας εμείς τον έλεγχο σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, κρατώντας την κυκλοφορία της μπάλας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργήσαμε θέματα και φάσεις στον αντίπαλο. Έχοντας και ένα δοκάρι. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο και ο Άερας παίζει τον ρόλο του και το ξέραμε. Είχε το διπλό δοκάρι ο Ηρακλής Αχνών που θα μπορούσε να προηγηθεί. Νομίζω όμως και τότε είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Όμως έχοντας τον έλεγχο δεν κερδίζεις. Μερικές φορές χάνεις κιόλας και μερικές φορές έρχεσαι ισοπαλία ή ισοβαρύνεις το 94. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε νέα παιδιά, έχουμε παιδιά τα οποία θέλουν στήριξη σε κάθε τους βήμα και δεν θα πρέπει να ξεχνάνε ποτέ ότι για μας το κάθε παιχνίδι είναι παιχνίδι επιβίωσης. Έτσι λοιπόν επιβιώσαμε το σημερινό παιχνίδι, όπου δεν έχει περάσει κάποια ομάδα ανταγωνιστική προς εμάς. Και πάμε στο επόμενο που είναι η Επισκοπή. Να ευχαριστήσω από την πλευρά μου για τη φιλοξενία και το προπονητικό team και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές και τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή. Και το ποδόσφαιρο έχει αυτά, έχει λύπες, έχει χαρές. Σήμερα λυπήθηκε ο Ηρακλής Αχνών. Άλλη μέρα μπορεί να είναι χαρούμενος. Πάντως, παρόλα αυτά, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Και νομίζω ότι και η Παναρχή και ο Ηρακλής Αχνών μπορούν να δώσουν τέτοιο θέαμα. Αν έχετε ρωτήσει, είμαι στη διάθεσή σας. Κόουτς, είναι αλήθεια ότι και πριν ανοίξει ο Ηρακλής το σουό, η Παναχαϊκή έψαξε περισσότερο την νίκη και ανοίχθηκε περισσότερο, δηλαδή για να μπορέσει να εντοπιστεί ακόμα περισσότερο στη Ελλάδα. Και έχετε την αίσθηση ότι η ίδια ήταν και η λογική του αντιπάλου σας, του Ηρακλής Αχνών. Θα σας πω κάτι. Έχουμε μια ομάδα η οποία τελικά, όπως βλέπω μετά από 6 μήνες, δύσκολα μπορεί να αμυνθεί. Θα μου πείτε, αυτοί οι προπονητές. Έχουμε χτίσει μια ομάδα η οποία θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, θέλει να βγαίνει, θέλει να πιέζει, θέλει να χάνει ευκαιρίες, θέλει να πετύχει γκολ. Με αυτό το σκεπτικό μπήκαμε σήμερα μέσα, ειδικά πρώτο ημίχρονο που υπήρχε ο αέρας. Νομίζω και ο Ηρακλής Αχνών το ίδιο έκανε στον αντίστοιχο χρόνο του δεύτερου ημιχρόνου. Βέβαια, εκεί νομίζω εμείς διαχειριστήκαμε καλό παιχνίδι, δηλαδή έχοντας την μπάλα στα πόδια μας. Όμως δεχθήκαμε ένα γκολ, είχαμε και μια διπλή φάση που μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλο. Νομίζω όμως ναι, ότι σε κάθε παιχνίδι πάμε να κερδίσουμε και νομίζω ο τρόπος που είδατε είναι αυτός. Μετά από πάρα πολλά χρόνια η Παναχαϊκή δείχνει αυτό το ανταγωνιστικό πρόσωπο, πρωταγωνιστικό θα το έλεγα εγώ, κοντά στην ΑΕΚ. Πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει με δεδομένο ότι είναι και στο πιο κακοποιημένο στην ελληνική ομάδα, ως εκ των κλείσεων πρέπει να διακρίνει μια πυρία και που βάλει και στο δεύτερο μήκρο, μπορείτε να αντέξετε το μεταγωνιστικό. Κοιτάξτε, αυτή η ομάδα ξεκίνησε με στόχο τη δύσκολη παραμονή και φτάνει σε ένα σημείο να διεκδικεί την είσοδό της στα play-off. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μέρα με τη μέρα γίνονται πιο έμπειροι, γιατί είχαμε θέματα τέτοια απειρίας και στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω όμως ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας και αν συνεχίσουμε να δούμε το πρωτάθλημα ένα προς ένα παιχνίδι, είναι αυτό που είπα νωρίτερα. Πρέπει να δούμε το παιχνίδι της Κυριακής, το επόμενο ή αυτό, που δεν το είδαμε έτσι, σαν παιχνίδι επιβίωσης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν το θέλουμε όλοι πολύ και τα άπειρα παιδιά μας, νομίζω ότι θα φτάσουμε πολύ ψηλά. Καταρχάς, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί παίξαν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πραγματικά το ευχαριστηθήκαμε. Τα παιδιά τρέξαν πάρα πολύ με την ψυχή τους και οι 25-26 που παίξανε. Θα έλεγα ότι η Παναχαϊκή μας πίεσε στο πρώτο ημίχρονο και ήταν φυσιολογικό, γιατί είχε ευνοϊκό αέρα, έφτανε πιο εύκολα στην αιστεία μας πίεσε αρκετά, είχε ένα δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως πιστεύω ότι η ομάδα μου ήταν καλύτερη
τους πιέσαμε αρκετά ψηλά, κάναμε ευκαιρίες, πετύχαμε ένα γκολ, αλλά η μπάλα είναι έτσι, το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Σε μια στιγμή απροσεξία, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, δεχτήκαμε την ισοφάριση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλους τους ποδοσφαιριστές πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια για το καλό ποδόσφαιρο που παίξανε. Να ευχηθώ στην Παναχαϊκή και στον κύριο Σπανό καλή συνέχεια και ελπίζω και η συνέχεια για μας να είναι το ίδιο καλή αγωνιστικά και ελπίζω τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα. Ευχαριστώ. Να έρθει από μέσα. Ερωτήσατε με τι γίνεται με τις μεταγραφικές κινήσεις. Έχουν φύγει Φρίγκος, Γεμίσης, ο Λόβα, ο Σίτοβιτς. Επιθετικός δεν υπάρχει, δεδομένου την απουσία και το βράδυ. Και οι επιλογές που γίνανε δεν νομίζω ότι είναι από μεγάλο λάθος. Τι γίνεται με τις μεταγραφικές. Έλειπε ο Κώστοτιτς, επιθετικά έλειπε ο Κώστοτιτς, έλειπε άσχετα από τον είχαμε στην αποστολή, ήταν τραυματίας. Λείπει ο Ράντι που ήταν ο καλύτερος μας παίκτης σε όλα τα παιχνία πριν φύγει για την εθνική ομάδα. Και είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να αποκτήσουμε ένα center for και να κλείσουμε τις μεταγραφές. Θα ήθελα να σας έχουμε από εδώ και πέρα κάθε φορά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο το πλάνο που είχατε για το Ηρακλή και σας βοήθησε και τα διαστήματα των διακοπών, κατά πόσο έχετε πλησιάσει εκεί που είχατε σαν πλάνο τον Ηρακλή σε απόδοση και ποιος είναι ο στόχος του Ηρακλή για φέτος, δηλαδή πού θέλει να φτάσει ο Ηρακλής στις υπόλοιπες αγωνιστικές. Καταρχάς να ξέρετε ότι εδώ και 2,5-3 μήνες που είμαι στην ομάδα έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες με τα γήπεδα. Δεν βρίσκουμε εύκολα γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Οι καιρικές συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που η ομάδα τα μαθαίνει από το καλοκαίρι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι με τις κινήσεις μας, τις διορθωτικές, καλύψαμε κάποια πράγματα. Δουλεύουμε όσο μπορούμε. Σκληρά. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε. Ελπίζω ότι με την έλευση του Ράντι, του Center Four και του τραυματισμένου Κώστα, θα γίνουμε μια ολοκληρωμένη ομάδα η οποία πιστεύω ότι θα έχει προοδευτική άνοδο και ο στόχος μας είναι φέτος να σωθούμε όσο δυνατόν γρηγορότερα και ευκολότερα. Μπορεί να προλάβει πόσες υπηρεσίες. Δεν είναι το μυαλό μας τόσο ψηλά. Αν είναι να έρθει κάτι καλύτερο, ας έρθει. Αλλά ο στόχος μας είναι να σωθούμε γρηγορότερα και ευκολότερα. Για τον Καραλή, ο οποίος είναι ελεύθερος από τα Χανιά, υπάρχει περίπτωση να αποκτηθεί. Κοίταξε, στον εξτρέμ είμαστε καλυμμένοι και δεν έχουμε στόχο να πάρουμε άλλον εξτρέμ. Είναι παίκτης που παίζει εξτρέμ. Έχουμε αρκετούς. Στα παιδιά τα νέα που έχετε προωθήσει, πόσο πιστεύετε? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παιδιά οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, τον Πολίτη και τον Μαναρίτσα και άλλους τρεις που προπονούνται από τη δεύτερη ομάδα με τη δική μας την ομάδα, οι οποίοι ετοιμάζονται σιγά σιγά. Πιστεύω ότι ο Πολίτης και ο Μαναρίτσας πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να βοηθάνε την ομάδα. Ήδη είναι καλά ο Πολίτης, δηλαδή αν και είναι από την αρχή που τον είχα από την αρχή. Έχει τώρα ένα μήνα που δουλεύει πάρα πολύ καλά και αρχίζω σιγά σιγά να τον υπολογίζω και κάποια στιγμή θα τον αρχίσω να τον χρησιμοποιώ. Πιστεύω ότι το παιχνίδι σήμερα μπορούσε να το κερδίσει είτε η μία είτε η άλλη ομάδα. Είχαμε από ένα ημίχρονο κάθε ομάδα. Αυτό μπορεί να είναι και κυρίως λόγω του αέρα που υπήρχε σήμερα. Από εκεί και πέρα δεν ήμασταν σε πολύ καλή μέρα. Και είναι σημαντικό ότι δεν χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Ότι και στην κακή μας μέρα καταφέρνουμε να παίρνουμε αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σημαντική είναι η συνέχεια. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Θα κοιτάξουμε τα λάθη μας και θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι με την Επισκοπή σαν ένα μικρό τελικό. Έτσι πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Να δουλεύουμε όσο μπορούμε πάνω στην αντίπαλη ομάδα. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν. Καλησπέρα από μένα.
Σήμερα είχαμε αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό φαίνεται και από τη βαθμολογική της θέση. Πιστεύω ότι μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, παρόλο που είχαμε κόντρα τον αέρα. Ήταν δύσκολες καιρικές συνθήκες, ώστε και οι δύο ομάδες να βάλουμε κάτω την μπάλα και να παίξουμε. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίσαμε στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλά την Παναχαϊκή. Κρατήσαμε το 0. Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Στο δεύτερο πιέσαμε περισσότερο, είχαμε 3 δοκάρια. Ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ στο 80, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Όλα έδειχναν ότι θα κερδίζαμε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μας τιμώρησε η μπάλα. Μας μένει μια μεγάλη πίκρα, γιατί παλεύαμε 80 λεπτά για να σκοράρουμε ένα γκολ και δυστυχώς μέσα σε 2 λεπτά καταστρέψαμε ό,τι χτίσαμε. Τι έχει αλλάξει, πώς θα το έχουμε για τον κύριο Κούτσι, αλλά καλό για τον κύριο Κούτσι, έχει αλλάξει δυόμιση-τρεις μήνες. Κοιτάξτε, είχαμε και περισσότερο χρόνο με τον κύριο Φυρό να βρεθούμε ακόμα πιο πολύ σαν παίχτες. Δεν είχε κανένα θέμα με τον κύριο Κούτσι ούτε με τον κύριο Φυρό, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Έχουμε πάρει ψυχολογία, κάποια αρνητικά αποτελέσματα μας πείσμωσαν ώστε να δουλέψουμε περισσότερο και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.